Το πόσο η οικονομική συγκυρία σήμερα ζορίζει τον κόσμο είναι γνωστό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας και ειδικά οι άνεργοι βρίσκονται σε όχι καλή οικονομική κατάσταση και ιδιαίτερα χιλιάδες οικογένειες. Η εφαρμογή της πεντάμινης εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού σε προγράμματα κοινοφελούς απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, μετά από αρκετούς μήνες, τίθεται σε εφαρμογή για τους επιτυχόντες. Παρόλη την καθυστέρηση, με ευθύνη της κεντρικής διοίκησης, τέλος καλά, όλα καλά. Χθες, οι επιτυχόντες στα προγράμματα αυτά και ανήκονται στην δικαιοδοσία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, δηλαδή των τριών Δήμων Φλόρινας, Αμιντέου, Πρεσπών και Συλλόγου Σαμαία, και που είχαν υπογράψει τη σύμβασή τους στο Εργατικό Κέντρο Φλόρινας, καθώς ο φορέας υλοποίησης και επεξεργασίας των δικαιολογητικών ήταν το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας, εργοδότες θα είναι οι Δήμοι, η Αντιπεριφέρεια και οι σχετικοί σύλλογοι ΑΜΕΑ που υλοποιούν τα προγράμματα αυτά, συγκεντρώθηκαν σε ειδικές αίθουσες όπου τους έγινε σχετική ενημέρωση για το τι θα κάνουν, πού θα απασχοληθούν, ποιες υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν. Οι πενταμινίτες του Δήμου Φλόρινα συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου στο νέο πάρκο της πόλης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα πραγματικά είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του προγράμματος. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά ο Δήμος Φλόρινας στάθηκε δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε, γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό την εποχή αυτή να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Η προσπάθεια που κάναμε σαν Δήμος, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο, ήταν να απασχολήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα άτομα μπορούμε. Διότι καταλαβαίνουμε ότι οι εποχές είναι δύσκολες και θεωρήσαμε ότι έστω και ένα μικρό επίδομα, στο πούμε, γιατί το μίσθημα το οποίο θα φαίνεται δεν έχει υπερξηλθεί μεγάλο, είναι μια ανακούφιση για πάρα πολλές οικογένειες. Ο συνολικός αριθμός προσληφθέντων στα προγράμματα κοινοφιλούς απασχόλησης στο νομό Φλόρινας ανέρχεται στους 470 περίπου άνδρες-γυναίκες. Στο Δήμο Φλόρινας θα εργαστούν 240 άτομα και στην ενημερωτική συγκέντρωση που έγινε στην αίθουσα του νέου πάρκου Φλόρινας ήσαν παρόντες ο Δήμαρχος Φλόρινας Γιάννης Βοσκόπουλος, η Αντιδήμαρχη του ομώνυμου Δήμου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας Μπύρος Στέφανος και Καρακόλης Μιχάλης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου από υπηρεσίες όπου θα εργαστούν επιτυχόντες. Μπορεί τα πεντάμινα αυτά να μην λύνουν το εξή πρόβλημα των ανέργων, αλλά είναι μία ανάσα δροσιάς μέσα στον οικονομικό κυκαιώνα της σημερινής δύσκολης συγκυρίας. Πιστεύουμε ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να συνεχιστούν και στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι όπως τα γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, η ανεργία έχει ξεπεράσει σε επίπεδο χώρας το 1.300.000 ανέργους και στο νομό μας τα ποσοστά είναι πάνω από 35%. Είμαστε δηλαδή ο νομός με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.